Θα πάμε σε ένα θέμα που αφορά τα αποδημητικά πτηνά της Ελλάδας. Ανατακτά χρονικά διαστήματα και εδώ στην εκπομπή λαμβάνουμε μηνύματα από τηλεθεατές που μας λένε και μας εκφράζουν την εξής απορία. Σε περίπτωση που έρθουμε σε επαφή με ένα πτηνό το οποίο θεωρούμε ότι είναι σπάνιο και όντως θα αποδειχτεί ότι είναι σπάνιο, τι πρέπει να κάνουμε, ποιον πρέπει να καλέσουμε, πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Πάμε στον κύριο Σταύρο Καλπάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Σωματείου Δράση για την Άγρια Ζωή. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Καλπάκη. Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε και, όλα αυτά που θα μας πείτε και θα μας αναφέρετε από δημητικά πτηνά της Ελλάδας. Δηλαδή, να αναλύσουμε λίγο τον όρο, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Από δημητικά πτηνά είναι όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα τα οποία κάθε χρόνο δύο φορές, μία την Άνοιξη και μία το φθινόπωρο, μετακινούνται από τις περιοχές την Άνοιξη διαχύμανση στην περιοχή αναπαραγωγή τους, δηλαδή συνήθως από το νότιο ημισφαίριο, την Αφρική για παράδειγμα, και έρχονται στην Ευρώπη και φυσικά πάρα πολλά από αυτά περνάνε από τη χώρα μας ή μένουν εδώ και για να παράγονται. Και φυσικά το αντίστροφο από τις περιοχές αναπαραγωγής, όταν έχει πλέον ολοκληρωθεί η αναπαραγωγική περίοδος, γυρνάνε πάλι προς το νότιο ημισφαίριο, από το βόρειο ημισφαίριο προς το νότιο ημισφαίριο, για να ξεχειμωνιάσουν εκεί, γιατί η κοιλία της τροφής στην εποχή του χειμώνα που έχουμε εδώ στην Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερη στο νότιο ημισφαίριο και επομένως και οι πιθανότητες επιβίωσής τους. Είναι ένα φοβερό, ένα καταπληκτικό θέαμα. Ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές, πολλοί από εμάς μπορούν να δυσκολεύονται ακόμα και να ταξιδέψουν μικρές σχετικά αποστάσεις, υπάρχουν ήδη ζώων που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα κάθε χρόνο. Και σχεδόν που λέει ο λόγος, θα λέγαμε μπορεί να δει κανεί, βλέπουν και ολόκληρο τον πλανήτη. Και εμείς σκεφτόμαστε πολλές φορές να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι ή να πάμε σε μια άλλη χώρα. Αυτά το πραγματοποιούν κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο, βέβαια, χιλιάδες χιλιόμετρα. Ναι, και είναι μια συνήθεια για αυτά, αλλά είναι και ένας κανόνας επιβίωσης, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν. Λοιπόν, κύριε Καλπάκη, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πορεία και το έργο τους? Ποιες οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα σπάνιο αποδημητικό πτηνό? Το ταξίδι αυτό, όσο υπέροχο και μαγικό και να είναι για τα ζώα αυτά, κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Κάποιοι κίνδυνοι είναι φυσικοί. Και όταν λέω φυσικοί, για παράδειγμα, στο ταξίδι, άμα είναι κάποιο μικρόπουλο, μπορεί να το συναντήσει κάποιο αρπακτικό, το οποίο θα το κυνηγήσει για να τραφεί ή να μεγαλώσει την οικογένειά του. Ή μπορεί να πρέπει να διασχίσει τη Μεσόγειο ή τη Σαχάρα, αν κινηθεί στην υποσαχάρια περιοχή. Επομένως, υπάρχουν οι φυσικοί κινδύνοι. Το θέμα είναι ότι πέρα από τους φυσικούς κινδύνους, υπάρχουν και οι ανθρωπογενείς κίνδυνοι, δηλαδή οι κίνδυνοι που έχουν αιτία τον άνθρωπο. Ποιοι είναι αυτοί? Για παράδειγμα, είναι κάποιοι κίνδυνοι που εμείς θεωρητικά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα, αλλά μπορούν να κάνουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή, ο απλός άνθρωπος ίσως όχι να μην μπορεί. Για παράδειγμα, τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Που πολλές φορές τα ζώα αυτά πέφτουν θύματα χτυπώντας πάνω σε αυτά, καθώς κάνονται πάνω στις κολόνες ή πετάνε από μια περιοχή σε μια άλλη και δεν τα εντοπίζουν εύκολα κατά την πτήση τους. Είναι οι υγρότοποι, όπου πολλά ζώα τους χρησιμοποιούν για να σταματήσουν για την αναπαραγωγή κατά το ταξίδι τους, ναι. Για να τραφούν και να πιούν νερό, και εμείς τους μπαζώνουμε για να μεγαλώσουμε το χωράφι μας ή για να, ξέρω, να κάνουμε μια επιχείρηση και τους αποξηραίνουμε πολλές φορές. Σε περίπτωση βέβαια, ολοκληρώστε. Ναι, και από εκεί και πέρα πάρα πολλά πουλιά πέφτουν θύματα σε τροχαία ατυχήματα. Τραυματισμένο πτηνό, πώς πρέπει να αντιδράσουμε, ποιον πρέπει να καλέσουμε? Καταρχάς θα πρέπει με το που θα βρούμε ένα ζώο το οποίο κρίνουμε ότι χρειάζεται κάποια βοήθεια να επικοινωνήσουμε αν είναι μέσα με ένα κέντρο περίθαλψης. Ναι. Τώρα που μάλιστα που η τεχνολογία μας βοηθάει και όλοι έχουν λίγο πολύ ένα smartphone, μπορούν να βγάλουν μια φωτογραφία ώστε να την στείλουν στο κέντρο περίθαλψης και να δουν άμεσα αν το ζώο όντως χρειάζεται βοήθεια ή όχι. Για παράδειγμα, αν το ζώο είναι στην αναπαραγωγική περίοδο και απλά είναι ένα νεοσός ή ένα μωρό, ίσως να μην χρειάζεται κατά ανάγκη. Έτσι, κατά ανάγκη να γίνει παρέμβαση και επέμβαση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει άμεση επικοινωνία με ένα κέντρο περίθαλψης, το οποίο θα κρίνει εάν πρέπει το ζώο να παρέμβουμε για να το βοηθήσουμε και να το σώσουμε ή όχι. Υπάρχουν πολλά κέντρα περίθαλψης σε όλη την Ελλάδα που έχουν την εμπειρία και τη γνώση να παρέχουν τις βοήθειες και να δώσουν τις πρώτες οδηγίες
στον άνθρωπο που είναι παρόν για το πώς μπορεί ενδεχομένως να κάνει κάποιες κινήσεις και ο ίδιος μέχρι ότου μπορέσει να γίνει μεταφορά του ζώου σε ένα κέντρο περίθαλψης. Θέλει όμως πάντα προσοχή. Με την έννοια, με ποια έννοια. Πρώτον, να κρίνουμε πρώτα αν όντως χρειάζεται βοήθεια του ζώου και αφού δείγμα αν όντως χρειάζεται βοήθεια, να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα αφενός με το ζώο να μην το τραυματίσουμε και χειροτρέψουμε ενδεχομένως ένα κάταγμά του, αλλά ενδεχομένως και να μην μας τραυματίσει αυτό. Γιατί αν για παράδειγμα ένα γεράκι που έχει μυτερά νύχια ή ένα σεροδιός που έχει ένα μυτερό ράμφος, μπορεί να μας προκαλέσει κάποιο τραυματισμό στην προσπάθειά του ζώου. Προσοχή λοιπόν. Προσοχή. Ναι, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τελευταία βέβαια, ερώτηση. Κατά περίπτωση, ναι, ναι, εμείς μπορούμε να δώσουμε τις κατάλληλες οδηγίες για το χειρισμό αυτό, έτσι. Και οι άνθρωποι να βοηθήσουν πραγματικά το ζώο που και οι ίδιοι θέλουν να βοηθήσουν, γιατί για να πάρει κάποιο τηλέφωνο σημαίνει ότι ενδιαφέρεται και νοιάζει για να το βοηθήσει. Στην κατηγορία με τα πιο σπάνια αποδημητικά πτηνά, τα οποία έρχονται και τα φιλοξενούμε εδώ στην Ελλάδα. Ο ασπροπάρης ίσως θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά. Είναι ένα είδος γήπα που πλέον έχουν μείνει ελάχιστα ζευγάρια στη χώρα μας. Είναι ένα είδος γήπα που δεν υπάρχει στην Κρήτη. Υπάρχει όμως στην Βόρεια Ελλάδα σε κάποιες περιοχές. Έχουν μείνει ελάχιστα ζευγάρια, τα οποία κυρίως χάνονται τα ζώα αυτά από τα δολώματα, από τα δηλητήρια που μπαίνουν πολλές φορές, τις περισσότερες φυσικά φορές, όχι για αυτά τα ζώα, αλλά για άλλα ζώα. Και τρέφονται με νεκρά ζώα που έχουν δηλητήριο και σκοτώνονται και αυτά. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Καλπάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Πολύτιμες συμβουλές και αναφορές. Να είστε εμείς καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,